Για έλατε να ξεκινήσουμε μία άλλη συζήτηση, μία συζήτηση που έχει να κάνει με την ελοκομική περίοδο και με την αγωνία των καλλιεργητών, των παραγωγών. Χριστόφορος Παπαδάκης από την εφημερίδα Νέα Κρήτη μαζί μας και ο κύριος Πρίαμος Ιερονιμάκης, πρόεδρος ομάδας αμπελουργών και ελοκαλλιεργητών Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σπαγιανάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, που είστε μαζί μας και να ξεκινήσουμε σε ένα Χριστόφορε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν κάτι, για κάτι αγωνιούν αυτή την ώρα οι παραγωγοί, είναι για την τιμή του ελαιολάδου. Φυσικά έχουμε συζητήσει και για το κατά πόσο θα πρέπει να προβληματιζόμαστε και για το ποιοτικό κομμάτι, το οποίο είναι και αυτό ένα μέρος της συζήτησης. Όμως ας ξεκινήσουμε από το κομμάτι της τιμής. Πού βρισκόμαστε, κάτω από τα 3 ευρώ η μέση τιμή. Έτσι. Έχουμε λοιπόν τις τελευταίες ημέρες νέες ανατιμήσεις, αλλά μικρές αυξήσεις τιμών προς τον παραγωγό σε επίπεδο Κρήτης. Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα στοιχεία της αγοράς, με όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε συγκεντρώσει, υπάρχουν και τιμές 3 ευρώ το κιλό στην οξύτητα των 3 γραμμών, ωστόσο η μέση τιμή, για το ελαιόλαδο παραμένει κάτω από τα 3 ευρώ. Τελευταίες μέρες είχαμε αυξήσεις λοιπόν τιμών παραγωγού από 10 έως 15 λεπτά ανά κιλό σε ιδιώτες και σε συνεταιριστικούς φορείς. Δεν διευκρινίζουν βεβαίως αν πρόκειται για το παλιό ελαιόλαδο ή για το φρέσκο. Σίγουρα όμως οι τιμές για το φρέσκο ελαιόλαδο είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις τιμές για το παλιό ελαιόλαδο. Αυτό σε ό,τι αφορά την Κρήτη. Είχαμε και μία τιμή σε επίπεδο Πελοποννήσου 4 ευρώ στη μεταμόρφωση Λακωνίας, στην ποικιλία Κορονέικη. 4,10 ευρώ το κιλό είναι στην Αθηνολιά. Ενώ στο εξωτερικό έχουμε τις εξής συνθήκες. Στην Ιταλία. Πριν πάμε στο εξωτερικό, γιατί το εξωτερικό είναι και μια άλλη συζήτηση και κατά πόσο οι αγορές του εξωτερικού πιέζουν τη δική μας. Και επηρεάζουν βεβαίως την κατάσταση. Πριν πάμε σε αυτό, να πάμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Ιερονιμάκη. Γιατί, κύριο Ιερονιμάκη, καταλαβαίνουμε ότι η αγωνία έχει χτυπήσει κόκκινο στους παραγωγούς. Δεν είναι και καλή χρονιά από την άποψη της ποσότητας. Δεν είναι και καλή όσο θα περίμεναν τουλάχιστον οι παραγωγοί και από την άποψη της τιμής. Έτσι. Λοιπόν, οι τιμές πρώτα απ' όλα καθορίζονται. Κάθε μέρα είναι ένα χρηματιστήριο. Ναι. Σε όλα τα προϊόντα και το ίδιο σημαίνει στο λάδι. Στο λάδι τώρα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Το ότι δεν υπάρχει οργάνωση χρόνια τώρα που να μπορούμε να ελέγχουμε το θέμα των τιμών. Το λάδι, η τιμή του λαδιού ελέγχεται μόνο όταν δοθεί στο ράφι εφιαλωμένο. Όταν δίνεται χύμα, δεν μπορείς να ελέγξεις τιμές. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Θα το πω έτσι συνοπτικά, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά μπορούμε όμως να καταλάβουν οι τηλεθεατές τι ακριβώς είναι αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα. Στο ράφι, για να βγει το ελληνικό ελαιόλαδο, χρειάζεται εθνική πολιτική, εθνική στήριξη. Όπως έρχονται, παράδειγμα, βιομηχανικές χώρες και στηρίζουν τα δικά τους προϊόντα, πώς θα πουληθούν στις χώρες, στη χώρα τη δική μας, για παράδειγμα. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές προέδρους, όπως το Γάλλο πρόεδρο, όπως υπουργούς ή πρέσβεις της Αμερικής, για να πουλήσουν τα δικά τους βιομηχανικά προϊόντα, συνήθως πολεμικά προϊόντα, αλλά και όχι μόνο. Βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι είτε υπουργοί, είτε πρέσβεις, είτε προέδροι. Κάτι τέτοιο δεν έγινε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα στηριχτήκαμε στο κομμάτι της επιδότησης και μόνο στην επιδότηση. Η πολιτική ήταν πότε θα δοθεί η επιδότηση, πόσο θα είναι η επιδότηση και μείναμε εκεί. Τώρα, στο κομμάτι του λαδιού, έτσι, για να ξέρουν οι παραγωγοί. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Το λάδι στην Κρήτη δεν είναι πάρα πολύ. Και στην Ελλάδα γενικότερα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, πολλές φορές πρέπει να δούμε και εμείς οι ίδιοι να ελέγχουμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, θα φέρω ένα παράδειγμα. Από τη μια μεριά, πια είναι τον κόσμο ένας πανικός να το δώσει λάθος. Το λάδι πρέπει να φεύγει σιγά-σιγά. Πρέπει να υπάρχει μια ροή. Αυτή είναι η εμπειρία την οποία έχω εγώ και αυτή λέω. Σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας, δίνει το λάδι σιγά-σιγά και όχι μέσα σε πανικό. Και με αυτόν τον τρόπο κρατούνται οι τιμές. Υπάρχει ενδιαφέρον στην αγορά. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί το λάδι θα μπορούσε σήμερα, παράδειγμα, να μην υπάρχει αγοραστική δύναμη αυτή τη στιγμή. Ενώ υπάρχει. Θα δούμε και κάποια γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας σε ελαιοπαραγωγικές χώρες. Όπως παράδειγμα την Ιταλία δίπλα. Η Ιταλία σήμερα περνάει μια κατάσταση με έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν κάτσει το θέμα της συγκομιδής και με ζημιές τεράστιες. Αντιθέτως, η Ισπανία είναι μεγάλος αντίπαλος. Η Ισπανία θα αργήσει να μπει στην αγορά με το λάδι, θα μπει περίπου Ιανουάριο. Αυτά λοιπόν είναι κάποια σημεία τα οποία οφείλουμε να τα γνωρίζουμε, πώς πάμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, την ίδια ώρα, για να μπορέσουμε, παράδειγμα, γιατί θεωρώ ότι η τιμή που αξίζει το λάδι για να μπει στο ράφι και να μπει σε αυτή τη διαδικασία, χρειάζεται στήριξη και στους ίδιους, γι' αυτό μιλάω για εθνική πολιτική, η οποία πρέπει να γίνει διακρατικές συμφωνίες, αλλά στήριξη σε αυτούς που εφιαλώνουν το λάδι.
Και στον παραγωγό και αυτός που εμβιαλώνει. Αυτός που εμβιαλώνει το ελαιόλαδο είναι τεράστιο αγώνα για να το προβάλλει και να το στηρίξει στο ράφι στις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Γιατί η Ισπανία και η Ιταλία έχουν καθιερωθεί δεκάδες χρόνια τώρα. Άρα στήριξε σε όλη την διαδικασία, σε όλη την αλυσίδα. Θα πάω ακριβώς. Οφείλει τους πάντες όταν είναι όλη η κρίκη δυνατή. Να πάμε λίγο στην ακτοκτονία, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα τεράστιο με τεράστια ζημιά. Προσέξτε, είναι δύο οι ζημιές. Μία η ζημιά στην ακτοκτονία, η οποία ο καρπός έπεσε μεγάλη ποσότητα ελαιοκάρπου στο έδαφος και χάθηκε. Και αυξημένη οξύτητα. Και το άλλο είναι ότι έχουμε υποβαθμισμένη ποιότητα στον καρπό τον οποίο έμεινε. Αυτό όμως δεν καθιστεί όμως για να μας πιάνει πανικός ή να βγαίνουν παράδειγμα του, ξέρεις κάτι, έχουν υποβαθμισμένο ελαιόλαδο ή δεν ξέρω τι. Υπάρχουν σίγουρα βγαίνουν γραμμές παραπάνω, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά από εκεί πέρα η ποιότητα του κρητικού ελαιολάδου παραμένει. Δεν αμφισβητεί κανένα σίγουρα την ποιότητα του κρητικού ελαιολάδου. Όμως είναι ένα γεγονός το ότι όταν η δακοκτονία δεν γίνεται με τον τρόπο που γίνεται, δεν γίνεται στην ώρα της, που κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια και τα ίδια, κύριε Ιερονιμάκη, για το αν θα ξεκινήσει, πώς θα ξεκινήσει, ακριβώς, γιατί δεν έχει ξεκινήσει, ποιος αναλαμβάνει, ποιος δεν αναλαμβάνει, γιατί δεν στηρίζεται η αυτοδιοίκηση. Υπάρχει μετά πρόβλημα στην παραγωγή. Είπατε λοιπόν αυτό που είπατε τώρα είναι το πραγματικά ο αγώνας πρέπει να γίνει τώρα να ξεκινήσει για του χρόνου. Τώρα όμως. Τώρα πρέπει να ξεκινήσει. Πάλι... Γιατί, βεβαίως, διότι ό,τι έγινε αυτή τη στιγμή έγινε, όμως πρέπει να δούμε τι γίνεται του χρόνου. Δεν μπορεί με τη διαδικασία αυτή να γίνει η δακοκτονία, δηλαδή το Υπουργείο Γεωργίας καθυστερεί, όπως κάθε κρατικός μηχανισμός. Mm-hmm. Εξ αυτού του λόγου, λοιπόν, τα χρήματα της δακοκτονίας πρέπει να δίνονται στην περιφέρεια και μετά στις κοινότητες. Έχει σημασία να δίνεται, παράδειγμα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, και ειδικά στις κοινότητες, οι οποίες γνωρίζουν τα σημεία, μπορούν να ελέγχουν. Οι τοπικές κοινότητες να ελέγχουν τη δακοκτονία, πότε γίνεται, ξέρω τι, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές τι συμβαίνει με το δάκο. Ένας δάκος γεννάει 200 αυγά. 100 ασερνικά, 100 θηλυκά. Τα θηλυκά μόνο είναι αυτά που κάνουν τη ζημιά για να κάνουν το οτοχία, λογικό. Mm-hmm. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν, κάθε 15 μέρες περίπου έχουμε οτοχία. Μέσα λοιπόν σε ένα μήνα ή 1,5 μήνα, εφόσον ξεφεύγουν οι πρώτες γενιές, έχουμε από τον ένα δάκο μόνο, μπορούμε να έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες άλλους δάκους. Που σημαίνει τι, ο πληθυσμός αυξάνεται και δεν μπορεί να καταπολεμηθεί. Έτσι. Αυτό που είπα λοιπόν προηγουμένως είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και επίσης πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη ζημιά. Τι παραγωγή πάθανε ζημιά. Και πρέπει να καλλιεργήσουν. Και πώς θα καλλιεργήσουν, που αυτή τη στιγμή έχουν διαλύσει οικονομικά. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο το σηκώσαμε το θέμα αυτό όσον αφορά τον de minimis. Το οποίο μπορούν να δώσουν κάποια χρήματα από εκεί πέρα. Ποσό δεν θα πω, θα το βγάλουν επιστήμονες το τι είναι. Μόνο η Κρήτη μπορεί να το διεκδικήσει. Και το λέω γιατί. Διότι έχει σταλθεί φάκελος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη από το Υπουργείο Γεωργίας. Πράγματι έχει σταλθεί τις προηγούμενες μέρες. Όμως θεωρώ, λόγω της εμπειρίας μου, γιατί έχω πάει σε αυτές τις επιτροπές με την περίπτωση του πυρηνοσπόρου, ναι, που ο φάκελος είχε επιστραφεί 2 φορές, τελικά εγκρίθηκε. Γνωρίζω λοιπόν ότι εκεί υπάρχουν κάποια κριτήρια. Δεν είναι μπαμπούλες, αλλά υπάρχουν και κριτήρια. Είναι ανοιχτή η διαδικασία της κατάθεσης αιτήσεων για να υπάρξει. Βεβαίως, βεβαίως. Για να απορριφθεί μπορείς να ξανακαταθέσεις. Θεωρώ λοιπόν και σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι οποίοι γνωρίζουν σίγουρα περισσότερα, εμείς τα βλέπουμε πρακτικά, αυτοί τα βλέπουν και κάπως πιο τεχνοκρατικά, το πώς οδηγείται ένας φάκελος και πώς εγκρίνεται. Και έχω μιλήσει με πάρα πολλούς από αυτούς. Έχουμε επαφές στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που γνωρίζουμε παλαιότερες περιπτώσεις. Η Κρήτη μπορεί, έχει αυτή τη στιγμή τις μοναδικές ελπίδες για να μπορεί να πάρει αποζημίωση. Θεωρώ ότι λόγω της ξηρασίας και λόγω των κλιματικών αλλαγών τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας και κάποια νησιά, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να περάσει όλη την Ελλάδα. Σε αυτόν τον λόγο, ο φάκελος πρέπει να φτιαχτεί βάσει των επιστημονικών δεδομένων που και υπάρχουν. Με προσοχή, από ό,τι καταλάβω. Βεβαίως, διότι εκεί τι ζητάνε στην Ευρώπη, για να ξέρετε. Όταν περνάνε είτε ψέα, είτε de minimis, είτε οτιδήποτε πρόγραμμα, ζητάνε χερικά φαινόμενα. Mm-hmm. Ξέρουν και γνωρίζουν και έχουν τεχνικές υποστηρίξεις για να δούνε ακριβώς τι συμβαίνει στην κάθε περιοχή. Η Κρήτη λοιπόν μπορεί να το περάσει αυτό. Είναι ένα βοήθημα, παράδειγμα, που πρέπει να δοθεί όμως. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή εξαιρείται από όλα τα νησιά στο κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα της επιδότησης μεταφοράς προϊόντων. Είτε από εδώ προς τα πάνω, είτε από πάνω προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται ένα σημαντικό βάρος το οποίο πάει στον παραγωγό. Αυτό βέβαια αφορά όλο τον αγροτικό κόσμο. Γιατί μιλάω για όλο τον αγροτικό κόσμο όμως. Διότι όλοι οι οποίοι έχουν ελιές κάνουν και κάποια άλλη καλλιέργεια. Είτε αμπέλι, είτε είναι εθνοτρόφοι, είτε είναι. Συνήθως είναι συνδυαστικά αυτά. Ακριβώς. Και όλοι, και η Κρήτη θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι είναι ένα προϊόν που αφορά πάλι όλους. Γιατί? Διότι θα ακούσαμε τον γιατρό, τον δημοσιογράφο να επάγγελμα σαν το δικό σας ή τον οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος τυχάνει να έχει ελιές. Έτσι, ακριβώς. Κάτι που δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, δεν θα ακούσεις παράδειγμα από άλλο επάγγελμα να πει πάω στα καπνά με στα βαμπάκια μου. Mm-hmm. Στην Κρήτη όμως συμβαίνει αυτό. Για την Κρήτη έχει άρα λοιπόν το λάδι λοιπόν, είναι ένα εθνικό προϊόν, τοπικό προϊόν στήριξη στις
εθνικής οικονομίας και της τοπικής οικονομίας, το αστικό Ηράκλειο και η κάθε αστική πόλη της Κρήτης ζει και πρέπει να το καταλάβει ο καθεαστός. Mm-hmm. Ότι είτε παράγει λάδι που στην πλειοψηφία του παράγουν, αλλά πρέπει να καταλάβει αυτό που δεν παράγει ότι το συνάλλαγμα το οποίο φέρνει το προϊόν, που λέγεται λάδι, που λέγεται σταφύλι, που λέγεται σπευτικά, που λέγεται οτιδήποτε, φέρνει συνάλλαγμα. Και αυτό θα στηρίξει την κάθε αστική περιοχή. Την τοπική έτσι. Οικονομία, τα μαγαζιά, λοιπόν, το εμπόριο. Χρειάζεται μια στήριξη από όλου. Και εξ αυτού του λόγου, εμείς πραγματικά συνεργαζόμαστε παράδειγμα με το Εργατικό Κέντρο και με τις άλλες οργανώσεις, οι οποίες στηρίζουν την προσπάθεια αυτή. Mm-hmm. Την έχουν καταλάβει όλοι ότι από τον πρωτογενή τομέα ξεκινούν όλα. Δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, δεν υπάρχει δευτερογενής, εργατικά γέρια. Δεν υπάρχει τίποτα. Είστε χήμαρος, κύριε Ρονιμάκη. Τα λέτε όλα έτσι όπως είναι. Και θα συμφωνήσω εγώ μαζί σας. Γιατί δυστυχώς βεβαίως αυτό που συμβαίνει στην αγορά. Τέλος πάντων, είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, ο θάνατος στη ζωή μου. Δυστυχώς το εμπόριο αυτό συμβαίνει, ενώ δεν θα έπρεπε ασφαλώς. Αυτό λοιπόν που γίνεται στην Ιταλία, που καταγράφεται μια ίσως, είναι ίσως η χειρότερη χρονιά του αιώνα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Μπορεί βεβαίως να ευνοήσει το δικό μας ελαιόλαδο. Ωστόσο, όπως είπε και ο Πρίαμος, περιμένουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο τόνους από την Ισπανία να πέσουν στην παγκόσμια αγορά. Ίσως μέσα στον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Μέχρι τώρα στην Ισπανία έχουν παραχθεί μόλις 7.000 τόνους, πάλι τόνοι, πάλι λόγω κακοκαιρίας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες που έχουμε. Και επίσης στην Τινησία θα έχουμε μειωμένη παραγωγή από 280.000 τόνους, όχι πάνω από 160.000 τόνους, όπως mm-hmm. εκτιμάται η ποσότητα που θα παραχθεί φέτος. Ενώ στην Ελλάδα από 190.000 τόνους που είχαμε πέρυσι, είναι ζήτημα αν θα φτάσουμε φέτος τους 180.000 τόνους. Και σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα πρέπει όλοι να λαμβάνουμε, θα πρέπει να σας αναφέρω ότι έχουμε δεχτεί τελευταία κάποια τηλεφωνήματα που είναι, ας πούμε, κάποιες παρατηρήσεις που γίνονται σε ό,τι αφορά τη συσκευασία του ελαιοκάρπου. Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα να συσκευάζεται ελαιόκαρπος σε πλαστικά τσουβάλια, να είναι πλαστικά τσουβάλια έξω από τα ελαιοργεία. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Θα πρέπει λοιπόν και ο ελαιοργός να μην δέχεται τέτοια τσουβάλια από τον ελαιοπαραγωγό και ο ελαιοπαραγωγός να καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο την ποιότητα. Όλα αυτά έχουν σημασία. Αυτά που ο Χριστόφορος έχουν μεγάλη σημασία για το θέμα της ποιότητας. Για να ζητήσουμε μια τιμή παραπάνω, πρέπει να υπάρχουν κάποια δεδομένα. Μια κουβέντα τελευταία θα ήθελα να πω, δεν ξέρω τον χρόνο. Πολύ σύντομα, κύριε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβει ο αγρότης πρέπει να συνδικαλιστεί. Έχουμε βάλει υπεύθυνο το Ροφανδάκη στο Μανώλη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή αγροτικό σύλλογο του Μπακίου, mm-hmm. υπεύθυνο για να δημιουργηθεί ένα συνδικαλιστικό κίνημα σωστό στην Κρήτη. Να υπάρχουν οργανώσεις, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν mm-hmm. αγροτικοί mm-hmm. σύλλογοι. Έτσι. Υπάρχει ομάδα ελαιοπαραγωγών, ελαιοπαραγωγών, δεν μπορεί να καλύψει αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει σε κάθε Δήμο μια οργάνωση. Για να υπάρχει δυνατή φωνή. Έτσι, αυτό το κομμάτι. Και να πω και τις ευθύνες όμως του παραγωγού επίσης. Για πάμε όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει ευθύνη του παραγωγού. Mm-hmm. Παράδειγμα, πέρσι ήταν 3,40. Έπρεπε να το δώσει ο παραγωγός το λάδι. Και να μην το έχει κρατήσει. Άκοπο. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να λειτουργούμε και εμείς με το. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά.